Δόκτωρ Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών συστημάτων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αναπληρωτής Κοσμήτωρος στη Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα. Αγαπητέ κύριε Καλαρίτη, φίλε Λάμπρο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη που είναι στο αντικείμενό σας ακριβώς. Ενώ άπτεται και του δικού σας αντικειμένου. Τι σημαίνει ένα τρέξο φράγματος, να ξεκινήσουμε με το βασικό. Υπάρχει θέμα ασφαλείας για τον πυρηνικό σταθμό? Όχι άμεσο. Mm-hmm. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια σε ποια διάσταση υπάρχει πρόβλημα και σε πόσο καιρό. Αυτό που είδαμε τώρα ήταν μια τυπική περίπτωση καταστροφής φράγματος με στρατιωτικό τρόπο. Αυτό περιγράφεται πολύ καλά στα στρατιωτικά εγχειρίδια. Καλώ τους ακροατές να ψάξουν στο διαδίκτυο το στρατιωτικό εγχειρίδιο Field Manual Demolitions and Explosives, όπου θα δουν ακριβώς πώς μπορεί να καταστρέψει ένα τέτοιο φράγμα. Και αυτά θα εφαρμόσουμε τώρα εμείς. Η δουλειά μας είναι να δούμε πώς καταστρέφουμε με εκρηκτικά τέτοιες περιοχές για να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο στον κόσμο ότι ένα υδροελεκτρικό φράγμα μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα, απλώς καταστρέφοντας τις περιοχές εκείνες που διοχετεύουν το νερό μέσα στο εργοστάσιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξέλεγκτη ροή και στη συνέχεια να έχουμε πλημμύρα. Εύκολα πλημμυρίζει η περιοχή με μια μικρή καταστροφή του φράγματος. Ξεκινώ με αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάποιος να προκαλέσει μια τέτοια εκτεταμένη καταστροφή που βλέπουμε εκεί για να πλημμυρίσει την περιοχή. Είναι φανερό ότι όποιος και να το έκανε ήθελε να καταστρέψει τη γέφυρα. Ήθελε να καταστρέψει εκείνον τον δρόμο και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε πολλά εκρηκτικά. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Άρα ο στόχος δεν ήταν η καταστροφή απλά για να πλημμυρίσει η περιοχή και ενδεχομένως να καταστεί μη επιχειρησιακή. Ήταν για να αποκοπεί κάποια η Κρυμαία συνδετική. Ναι, ενδεχομένως και τα δύο. Εγώ αυτή τη στιγμή εξηγώ ότι για να καταστραφεί το φράγμα ήθελε λίγα εκρηκτικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά περιγράφονται πολύ καλά, όπως είπα, στα εγχειρίδια. Λοιπόν, τα εκρηκτικά τώρα να δούμε λάθο. Τοποθετήθηκαν πολλά εκρηκτικά καταρχήν να απορρίψουμε την περίπτωση πυραυλικής επίθεσης ή πυροβολικού. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αναχέτησης. Οι Ρώσοι δεν ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν πυραυλική επίθεση. Δεν υπήρξε κανένα αντιβαλιστικό σύστημα ή αντιεροπορικό οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση ούτε πυροβολικό ούτε πύραυλος χτύπησε το φράγμα αυτό. Είχαμε εκρηκτικά. Είχαμε δηλαδή μια καταστροφή με παγίδευση εκρηκτικών σε εκείνη την περιοχή και όπως έδειξα και σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, οι περιοχές οι οποίες καταστράφηκαν πάνω στη γέφυρα ήταν συγκεκριμένες, τοποθετήθηκαν σε τακτά χωρικά διαστήματα εκρηκτικά και οι άνθρωποι αυτοί είχαν την άνεσή τους. Για να δούμε λοιπόν, να φανταστούμε τι συνέβη για να οδηγηθούμε εκεί με λογικά επιχειρήματα. Οι Ρώσοι έχουν τον έλεγχο αυτού του φράγματος και φυσικά της γέφυρας του δρόμου εκείνου. Είχαν υποχρέωση, λογική και στρατιωτική και στρατηγική, να φυλάξουν εκείνο το μέρος, να μην δεχτούν καμία επίθεση ή σαμποτάζ. Το χάσαν. Ακόμη και αυτό να έχει συμβεί, οι Ρώσοι χάνουν. Για να μην μιλήσουμε για την περίπτωση που οι Ρώσοι το προκάλεσαν, γιατί γι' αυτό δεν μπορώ να το ισχυριστώ ούτε να το τεκμηριώσω. Παρ' όλα αυτά όμως, είτε ήταν οι Ρώσοι, είτε ήταν σαμποτέρ των Ουκρανών που κατέστρεψαν εκείνη την περιοχή, οι Ρώσοι χάνουν. Φυσικά χάνουν και οι δύο. Όλοι το έχουν καταλάβει πλέον από τις αναλύσεις που έχουν γίνει ότι η πλημμύρα αυτή καταστρέφει περιοχές της Χερσόνας, καταστρέφει περιοχές των Ουκρανών που μάχονται τους Ρώσους, την Κρυμαία, διότι εκεί έχουμε άρδευση, έχουμε υδροδότηση, πίνει νερό ο κόσμος δηλαδή στην Κρυμαία και σε εκείνες τις περιοχές και ποτίζει τα χωράφια του με αυτό το φράγμα. Καταστρέφονται και οι Ρώσοι. Αν θέλετε και σε εισαγωγικά εντάξει, η περιοχή της Κρυμαίας που είναι στην ρωσική κατοχή και στη ρωσική επικράτεια. Για να μην πούμε σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, και οι δύο βλάπτονται. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, Λάμπρο, τελικά ποιος ωφελείται. Ποιος ωφελείται από την καταστροφή του αγωγού φυσικού αερίου, το Nord Stream, που και οι Ρώσοι έχασαν και οι Ευρωπαίοι βέβαια, και σε κάθε περίπτωση το φράγμα αυτό καταστρέφει και τις δύο παρατάξεις για τις δύο πλευρές. Το καταλαβαίνω το υπονοούμενο. Αυτό επιχειρησιακά, εφόσον βρίσκεται προσπάθεια αντεπίθεσης εκ μέρους των Ουκρανών, δυσχεραίνει τους Ουκρανούς στο πεδίο? Βέβαια, είναι πολύ λογικό, διότι έτσι δεν μπορούν να διαβούν το Δνήπυρο. Να σου πω ότι ένα από τα μαθήματα που είχαμε και νομίζω υπάρχει ακόμα στη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη είναι βιαία διάβαση ποταμού για τον Εύρο επάνω. Δηλαδή, το πώς θα περάσεις ένα ποτάμι
σε περίπτωση πολέμου, διδάσκεται ως κεντρικό μάθημα και στον ελληνικό στρατό και σε κάθε στρατό. Και σε εκείνη την περίπτωση, λοιπόν, γκρεμίζοντας τη γέφυρα, είναι προφανές, δεν χρειάζεται περισσότερο ανάλυση σε αυτό το πράγμα. Να δούμε τώρα λίγο για την περιοχή εκείνη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, μέχρι και 50 μίλια downstream, χαμηλά προς την κατεύθυνση του ρεύματος, έχουν πλημμυρίσει οι περιοχές, κινδυνεύουν με καταστροφές. Και έτσι εκενώνεται η περιοχή. Άρα, 50 μίλια είναι πολύ μεγάλη περιοχή που κινδυνεύει. Και φυσικά δεν χρειάζεται να επαναλάβω για τη μεγάλη οικολογική καταστροφή. Να πάμε λίγο στον πυρηνικό δραστήρα, γιατί ανησυχεί ο κόσμος εκεί. Ένα τέτοιο φράγμα, Λάμπρο, δημιουργεί, συσσωρεύει στον ταμιευτήρα που βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, ας πούμε περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή του φράγματος. Υπάρχει το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια με 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες, τα ξέρει πια ο κόσμος αυτά. Εκεί λοιπόν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες σήμερα είναι σβηστοί. Δεν είναι σε κατάσταση δηλαδή να παράγουν ενέργεια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, βέβαια, και των Ρώσων. Και κατά συνέπεια ο κίνδυνος είναι μικρός, διότι δεν έχουμε παραγωγή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχη είναι πάρα πολύ λιγότερο από ότι αν το εργοστάσιο ήταν σε ενέργεια. Όμως απαιτείται ψήξη η οποία επιτυχάνεται με το νερό που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Και υπάρχει ένας μεγάλος ταμιευτήρας εκεί, ένα μεγάλο pond, όπως το ονομάζει, μια δεξαμενή, μέσα στο οποίο υπάρχει νερό με τέτοιο ύψος, ώστε να μπορεί να περνάει μέσα από τον αντιδραστήρα και να τον ψύχει. Όταν λέμε σβηστός, δεν είναι σε κατάσταση παραγωγής ενέργειας, αλλά λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Θα σου πω. Όταν λέμε, φανταστείτε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα, ένα μεγάλο καζάνι που μέσα έχει ραβδιά με εμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτά τα ραβδιά μεταξύ τους έχουν άλλες σφήνες, άλλα υλικά, τα οποία εμποδίζουν την πυρηνική σχάση και όταν αυτά μπουν φρενάρουν την πυρηνική αντίδραση. Και τότε σβήνει ή μπορούμε να τραβήξουμε τελείως τα ραβδιά μέσα από το καζάνι, με αποτέλεσμα τα νετρόνια που βγαίνουν από τη σχάση να μην βράζουν πλέον το νερό. Αυτό το φρενάρισμα υπάρχει τώρα εκεί πέρα ή έχουν αφαιρεθεί κατά κάποιο τρόπο τα καύσιμα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι θερμό το περιβάλλον. Άρα είναι σε χαμηλή λειτουργία, δεν είναι τελείως σβηστός. Τελείως σβηστός με την έννοια ότι υπάρχουν τα καύσιμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παράγουν, δεν γίνεται σχάση. Άρα λοιπόν καύσιμα υπάρχουν. Και τα καύσιμα από μόνα τους αυτά εκλείουν θερμότητα και πρέπει να ψύχουν. Δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, αλλά εκεί στη γειτονιά, σε χάρτες που έδειξα, υπάρχουν οι αποθήκες με τα πυρηνικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτά τα ραβδιά που είπα μέσα με το εμπλουτισμένο ουράνιο, μετά την σχάση που θα προκαλέσουν, το βράσιμο του νερού με τα νετρόνια, μετατρέπονται σε πυρηνικά απόβλητα που έχουν και πλουτόνιο μέσα, τα παίρνουν μεγάλα ψαλίδια, τα κόβουν και τα βάζουν μέσα σε μεγάλες καταβόθρες και τα αφήνουν εκεί πέρα να ηρεμήσουν. Δηλαδή, να σβήσουν σιγά-σιγά τα ραδιενεργά υλικά που έχουν. Έχουν χρόνο ενίσια ζωής, άλλα τα βραχίδια τελειώνουν γρήγορα και άλλα μπορούν να κάνουν και πολλά χρόνια. Εκεί μέσα πρέπει να ψυχθεί το υλικό. Μέσα λοιπόν στις αποθήκες των πυρηνικών αποβλήτων απαιτείται να υπάρχει νερό με συγκεκριμένη στάθμη στη δεξαμενή δίπλα για να μπορεί να το ψύχει. Ακόμη νερό χρειάζεται και στις διζελομηχανές που υπάρχουν στο εργοστάσιο. Σε κάθε περίπτωση, αν πέσει η στάθμη του νερού στη δεξαμενή που υπάρχει εκεί για το σύστημα ψύξης, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι μικρό. Μήνα ή μήνες μπορεί με άνεση να υπάρξει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να μην υπάρξει πρόβλημα. Και κατά συνέπεια, αυτός είναι ο μικρός κίνδυνος στο πυρηνικό εργοστάσιο που υπάρχει εκεί. Εμένα άλλο με ανησυχεί περισσότερο, Λάμπρο, εδώ πέρα. Αφού κατάφεραν οι Σαμποτέρ ή οι Ουκρανοί, ή εν πάση περιπτώσει όπως ισχυρίζονται οι Ρώσοι αντίπαλοι, να καταστρέψουν ένα φράγμα, μια γέφυρα υπό τον αυστηρό έλεγχο των Ρώσων, 120 χιλιόμετρα πιο πάνω, δεν μπορούν να προκαλέσουν μια έκρηξη μέσα στα πυρηνικά απόβλητα ή μέσα στον πυρηνικό δραστήρα που έχει καύσιμα, και ανεξάρτητα με το αν είναι σε λειτουργία ή όχι, αυτά θα γίνουν ραδιολογική βόμβα και θα σκορπίσουν στη γειτονιά όπως το Τσερνόμπιλ. Μια μεγάλη βρώμικη βόμβα θα είναι, έτσι. Βέβαια. Θα σκορπίσουν στην περιοχή και περισσότερο ο πανικός που θα προκαλέσουν, με ανησυχεί περισσότερο ο πανικός και όχι ότι θα πάθει καρκίνο η Ευρώπη ή η Ελλάδα. Ο πανικός που θα προκληθεί θα δημιουργήσει ένα μεγάλο εχθρικό κύμα εναντίον της Ρωσίας και ενδεχομένως επίθεση του ΝΑΤΟ. Σας θυμίζω ότι στο Ιράκ έγινε η μεγάλη συμμαχία εναντίον του Ιράκ τόσων χωρών, και η Ελλάδα βέβαια συμμετείχε σε απόσταση με λογιστική υποστήριξη,
Διότι υπήρχε πρόβλημα με τα πυρηνικά όπλα, τα δίθεν πυρηνικά όπλα που είχαν ήδη καταστραφεί όλα εκεί. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και εδώ. Το όνειρο των Ουκρανών, εδώ και ενδεχομένως να είναι και θεμητό, είναι ότι οι Ρώσοι θα κάνουν το λάθος να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο ή ότι θα προκληθεί ένα μεγάλο πυρηνικό ατύχημα που θα εξοργήσει τις κυβερνήσεις και τους λαούς διεθνώς, ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας, η οποία θα την εξαφανίσει. Πολύ μεγάλο πάντως, αν οι Ουκρανοί σκεφτούν να το κάνουν αυτό ως προβοκάτσια, προκειμένου να εκβιάσουν την εμπλοκή του ΝΑΤΟ με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουν πολύ μεγάλο ρίσκο και πολύ εύκολα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερα. Και ότι αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Αργά ή γρήγορα, μαθαίνετε ποιος έκανε τι. Ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν μπουν στη λογική να σαμποτάρουν ή το ένας ή το άλλος, προκειμένου να κατηγορήσει τον απέναντι. Να κάνουν τέτοιου είδους σαμποτάζ που θα δημιουργήσουν θέμα μόλυνσης με πυρηνικά, έστω και ανενεργά σε αυτή τη φάση. Η ημιζωή πόσο είναι σε αυτές τις γράμμες, πόσο είναι, τι ημιζωή έχουν. Κοιτάξτε, μέσα στα ραβδιά αυτά υπάρχουν πολύ βραχίδια ραδιενεργά, τα οποία μπορούν να τελειώνουν σε δευτερόλεπτα, και υπάρχουν και μακρόβια όπως το πλουτόνιο με πολλές χιλιάδες χρόνια. Σας θυμίζω ότι στα πυρηνικά υπάρχει πλουτόνιο, πολύ καλύτερο πυρηνικό εκρηκτικό από ότι υπάρχει. Από ότι είναι το ουράνιο, και γι' αυτό τα πυρηνικά απόβλητα τα ελέγχουμε και τα καθαρίζουμε και δεν τα δίνουμε όπου να είναι. Δεν είναι σκουπίδια. Έχουν μέσα πυρηνικά εκρηκτικά πλουτόνιο, το οποίο 5-6 κιλά μπορεί να κάνει μια βόμβα τύπου Ναγκασάκι. Γι' αυτό αναγκάζει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε κάθε πυρηνικό εργοστάσιο να το παίρνουν οι χρήστες και να το εξουδετερώνουν με vitrification, όπως ονομάζεται, το βάζουν μέσα σε γυαλί και άλλα υλικά. Το επιμολύνουν για να μην μπορέσει εύκολα να πάρει κάποιος το πλουτόνιο από εκεί και να το καθαρίσει σε αυτό που ονομάζουμε reprocessing plants, εργοστάσια επανεπεξεργασίας, που οι Τούρκοι θα κάνουν αμάν. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι τα πυρηνικά τους απόβλητα να μην θέλουν οι ίδιοι να τα καθαρίσουν για οικολογικούς λόγους. Εκεί μέσα υπάρχει το χρυσάφι του πλουτονίου. Δεν είμαστε κουτί όμως και αφελείς. Τους παρακολουθούμε και βλέπουμε τι κάνουν. Άρα, αν μπει κάποιος στη λογική να κάνει τέτοιο σαμποτάζ και στην ουσία να υπάρξει μια ανεξέλεγκτη μετά διασπορά υλικών τέτοιων, πέραν της περιβαλλοντικής καταστροφής, γιατί αν μιλάμε για ημιζωή χιλιάδων ετών, το περιβαλλοντικό είναι το ένα. Το άλλο, το θέμα της ασφαλείας, το οποίο περιγράφεται, δηλαδή να πέσει στα χέρια άλλων που έχουν άλλους σκοπούς, μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο οποιοδήποτε ή η μεν ή δε να πάρουν το ρίσκο τέτοιας προβοκάτσιας. Θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ και στον ένα και στον άλλο. Ναι. Λάμπρο, πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει κανένα στρατηγικό ρόλο η Ρωσία να καταστρέψει τον πυρηνικό αντιδραστήρα, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Είναι δολοφονικό, εγκληματικό για τον εαυτό της και δολοφονικό, αυτοκτονικό θα το έλεγα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αν κάποιος έκανε μια δολιοφθορά, αν κανείς μπορούσε δηλαδή να υποθέσει στο μέλλον, δεν νομίζω τουλάχιστον οι Ρώσοι να ήταν αυτοί που θα το δοκίμαζαν. Για προφανείς λόγους. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Σε ό,τι αφορά την ανατίναξη του φράγματος, προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό διευκολύνει την αποκοπή της Κριμαίας ή όχι. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω το επιχειρησιακό όφελος. Αν το έκαναν ή μεν ή δε, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι Ρώσοι, αν το έκαναν οι Ρώσοι, να ανακόψουν την αντεπίθεση των Ουκρανών και να καταστήσουν και την περιοχή τύπου buffer zone, έτσι, να μην είναι επιχειρησιακά χρήσιμη ούτε καν οικιστικά. Αν το έκαναν οι Ουκρανοί για να αποκόψουν την Κριμαία. Κοίταξε, Λαύρο. Ας πάρουμε την ώρα των Ρώσων. Ας υποθέσουμε, υπόθεση κάνουμε, ότι οι Ρώσοι αποφάσισαν να καταστρέψουν το πράγμα και τη γέφυρα. Τι πετυχαίνουν με αυτό, υπόθεση κάνουμε. Καταφέρνουν να αποκόψουν την προέλαση της μεγάλης αντεπίθεσης των Ουκρανών, της φερόμενης ως τελικής και νικηφόρας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Τους σταματούν, δεν μπορούν να διαβούν τον ποταμό, πρώτον. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι προκαλούν καταστροφές στην περιοχή της Χερσόνας, στις περιοχές γενικά που είναι της Ουκρανίας downstream, κατά τη φορά του ρεύματος. Αυτά κερδίζουν μέχρι τώρα, αλλά πρόσεξε όμως, κερδίζουν και κάτι άλλο. Γιατί χάνουν, θα σου πω τι χάνουν. Κερδίζουν την οργή της Κριμαίας και των περιοχών εκείνων, δείχνοντας ότι οι Ουκρανοί είναι αυτοί που είναι οι τρομοκράτες και οι κακοί, με αποτέλεσμα να μπορέσουν πιο εύκολα έτσι να στρατολογήσουν και να κάνουν επιστράτευση. Αυτό πάντοτε συμβαίνει στον πόλεμο, δηλαδή προκαλεί κάποιος μίσος και οργή και έτσι κλιμακώνεται ο πόλεμος. Οι λαοί δεν ξεκινούν πόλεμο από μόνοι τους. Πρέπει κανείς να δημιουργήσει μίσος έχθρα και να χυθεί αίμα για να ξεκινήσει. Αυτό το κερδίζουν οι Ρώσοι χωρίς να ξέρουν αν το έκαναν αυτοί. Σου λέω τι θα σκεφτούν. Τι χάνουν. Από την άλλη πλευρά αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να φυλάξουν. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούν να φυλάξουν το φράγμα.
Αυτό είναι εξοργιστικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια τέτοια υπερδύναμη χτυπήθηκε με σαμποτάζ, με εκρηκτικά τα οποία απλώθηκαν πάνω στη γέφυρα, περνούσαν ώρες, σίγουρα ώρες, ίσως και μέρες, με την παγίδευση που υπήρχε, σίγουρα ώρες, και δεν έβλεπε κανένας. Διότι, όπως σας είπα, ούτε πύραυλος χτύπησε, ούτε πυροβολικό. Και ήταν και ένα, ένα προαναγγελθέν σενάριο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ήταν εκτός σενάριου. Μα ήταν ξαναχτυπήσει πέρυσι, το 22, αυτό το σημείο είχε ξαναχτυπηθεί. Και δεν είχε καταστραφεί, είχε δεχτεί μια επίθεση. Αλλά θα τη βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει σε βίντεο. Όπου οι Ρώσοι και πάλι είπαν ότι επιτέθηκαν οι Ουκρανοί, δεν καταστράφηκε το φράγμα, άρα είχαν πάρα πολλούς λόγους να το προσέχουν. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανένας εκεί λοιπόν να το φυλάει, ούτε φρουρός. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Και τι άλλο χάνουν, αποδεικνύουν στην Κρυμαία ότι δεν μπορούν να τους προστατέψουν, διότι η άρβευση της περιοχής, τα χωράφια, αυτά που λέμε θα έρθουν τα σιτηρά από εκεί, καταστρέφεται, η υδροδότηση καταστρέφεται, αυτά τα χάνουν οι Ρώσοι. Γι' αυτό το σκέφτομαι πολύ σοβαρά τελικά, μήπως υπάρχουν δυνάμεις εκεί, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ελεγχόμενες από το κράτος, οι οποίες είτε στο Nord Stream, είτε σε εκείνη την περιοχή προκαλούν καταστροφές και δολιοφθορές, ρίχνοντας στην πραγματικότητα, προκαλώντας μια αύξηση της έντασης της εχθρότητας, λάδι στη φωτιά. Μήπως αυτό συμβαίνει, παιδιά. Άρα και εσωτερικές δυνάμεις, όχι απαραίτητα τρίτες δυνάμεις που θα είχαν λόγο ενδεχομένως να οξυνθεί η κατάσταση και να συνεχιστεί ο πόλεμος. Ναι, δεν μπαίνω σε κράτη εγώ. Γιατί για να αποδώσεις ένα θέμα που έχουμε, ξέρεις, στις τρομοκρατικές επιθέσεις, είναι η απόδοση σε κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλα τα βιβλία που γράφουν εκεί στα θέματα τρομοκρατίας, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει χειρότερο θέμα, πρόβλημα στην αντιτρομοκρατία από την μη κρατική τρομοκρατία. Όταν είναι κράτος, στέλνει στον πύραυλο και χτυπάει. Ξέρεις που θα χτυπήσεις. Έκαναν πολύ καιρό στο 9-11 να αποδώσουν πραγματικά στο αν είναι Αφγανοί, το αν ήταν Ταλεμπάν ή αν ήταν το Ιράκ. Υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κρατική τρομοκρατία αντιμετωπίζεται με πόλεμο, με κυρώσεις κτλ. Η αόρατη και ιδιωτική τρομοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και πολύ φοβάμαι ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν τώρα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο δεν ελέγχονται από το κράτος και ίσως οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχηγοί των κρατών, πρέπει να καθίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα της συντήρησης του πολέμου από αυτούς που ωφελούνται. Να πάμε για παράδειγμα στην οργάνωση Wagner, στους μισθοφόρους. Κάνει βέβαια τη δουλειά της, βοηθάει τη Ρωσία. Θέλω να πω ότι μου θυμίζει, σαν παρένθεση να το πω, τον Ιούλιο Κέσσαρα. Κάθε φορά που υπάρχει ένας πολέμαρχος, ο οποίος είναι νικητής, νικηφόρος, σκέφτεται να διαβεί το Ρουβίκονα, να περάσει όπως είχε πάει ο Ιούλιος Κέσσαρας, να πάει στη Ρώμη και από εκεί και πέρα να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Είναι τόσο συνηθισμένα αυτά με τους στρατηγούς και τους πολέμαρχους, ότι μετά από μια μεγάλη νίκη το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Έτσι. Θέλω να την εξαργυρώσουν πολιτικά. Ναι. Είναι πολύ ανθρώπινο, αλλά αυτό δεν βλέπεις. Ο Πριγκόζιν δεν κρύβει και την πολιτική του ατζέντα. Εννοείται έτσι. Ακόμα και το ότι βγαίνει κάθε τόσο και τους λέει. Τι? Έχει συμφέρον να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, κατάλαβα το λέω. Γι' αυτό είπα ότι κατάλαβα, δεν αναφέρεσαι σε τρίτα κράτη, αλλά σε εσωτερικά. Εξάλλου, κάθε φορά που βγαίνει και κατηγορεί είτε το Σοϊγκού είτε τον Πούτιν τον ίδιο, ότι ξέρετε, δεν ξέρετε να πολεμάτε, έχουμε απώλειες, εγώ κάνω τη δουλειά, καταγράφει πολιτικές υπόθεσεις. Αυτό κάνει. Είναι εμφανές τι κάνει. Είναι φανερό. Εγώ μένω έκπληκτος από το επίπεδο του Προέδρου Πούτιν και του Ζελένσκι, ανεξάρτητα με τον ποιον από τους δύο συμφωνώ, που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν δυνάμεις που συντηρούν τον πόλεμο. Ναι, και αν μπορεί να πάρει κανείς ότι ο Πριγκόζιν είναι χρήσιμος για τον Πούτιν, αλλιώς φαντάζομαι θα έχει άλλη τύχη, γιατί του παρέχει κρέας για τα κανόνια, έτσι, με μισθοφόρους και λοιπόν. Βεβαίως, ο Πριγκόζιν και κάθε μισθοφορική ομάδα, εδώ και από την αρχαιότητα υπήρχαν. Ναι, σωστά, ναι. Μην ξεχνάς ότι ακόμη και η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν έγινε άμεσα. Είχαμε ένα σωρό άλλες μη Τούρκους οι οποίοι είχαν επέμβει στην Ελλάδα. Και βάσει εδώ να μην φύγουμε τόσο μακριά. Ναι. Οι μισθοφόροι πιστεύω ότι συντηρούν τον πόλεμο όπου και να πάνε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν μεροκάμα, το παίρνουν χιλιάρικα την ημέρα. Από τα αρχαία χρόνια αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί χρήματα μιλάμε. Από τα αρχαία χρόνια. Και μάλιστα ορισμένοι από τους πιο γνωστούς μισθοφόρους στην αρχαία εποχή ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες από την Αίγυπτο μέχρι την Καρχιδόνα και έστω τον αντίπαλη Καρχιδόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.